Η αιτία, η αφορμή για αυτές τις διαδηλώσεις υπήρξε η ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στην εκλογική διαδικασία που είχαμε στο Νοέμβρη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ναι. Η Τουρκία σε αυτές τις εκλογές, άνευ προηγουμένων, έχει συμπεριφερθεί με πολύ ανοιχτή παρέμβαση και με απειλές κατά του τουρκοκύπριου ηγέτη του Μουσταφά Ακτζή. Ναι. Έχει φροντίσει να αλλάξει ουσιαστικά ή να επιβάλλει, αν θέλετε, ένα τουρκοκύπριο ηγέτη. Όπως έχει γίνει. Στο τέλος της ημέρας εκλέγει ο κύριος Ερσίν Τατάρ με την ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την κοινότητα, βεβαίως. Όμως πρέπει να σας πω, δεν είναι μονολόγος αυτό. Εδώ και αρκετά χρόνια τώρα υπάρχει μια ένταση μεταξύ τουρκοκυπριακής κοινότητας και της Τουρκίας. Ναι. Πρώτο, μην ξεχνάτε ότι στην Τουρκία υπάρχει μια ισλαμοτουρκιστική κυβέρνηση. Ναι. Συνεργασία Ερντοάν-Μπαχτσελή. Οι Τουρκοκύπροι σε μεγάλη πλειοψηφία τους είναι μια πολύ κοσμική κοινότητα. Άρα λοιπόν δεν χρησιμοποιεί το Ισλάμ για να νοηματοδοτήσει τη ζωή της, είτε ναι, να ασκήσει πολιτική. Μάλιστα. Και κοσμική κοινότητα γιατί, λοιπόν, οι Τουρκοκύπροι στα κατεχόμενα, ισλαμική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα από την ναι, Άγκυρα. Δεν είναι συχνό να προβάλλεται αυτή η άποψη και να έχουμε μια εικόνα έτσι πιο σε βάθος του τι συμβαίνει στα κατεχόμενα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ναι. Νομίζω ότι λείπει από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ο ευρυγόνιος φακός. Υπάρχει μια μονοθεματικότητα. Το είδαμε και το τελευταίο διάστημα με το Ούρους Ρέις, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε τις κεραίες ανοιχτές για να αντιλαμβανόμαστε τα ευρύτερα. Είπε πολύ βαριά πράγματα, πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία δίνουν επιχειρήματα και στην ελληνική πλευρά εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να ξεμπροστιάσει τον Ερντογάν σε αυτήν την υποκρισία την οποία υποδίεται τον προστάτη των Τουρκοκυπρίων την ίδια ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις εκεί. Ναι. Και πρέπει αυτό να το κάνουμε σημαία και να το λέμε και να το προβάλλουμε.